κύριε, χαίρετε. Δραματικές συνομιλίες για τη Γιουγκοσλαβική κρίση έχει έως αυτή την ώρα στο Βελιγράδι ο Πρωθυπουργός με τον Σλόμποντα Μιλόσεβιτς και τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Κάρατζιτς. Ο κύριος Μητσοτάκης, που ανέλαβε ευνηδιαστικά μεσολαβητική αποστολή, εμφανίστηκε επιφυλακτικός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τσόσιτς και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου αν οι Σέρβοι δεν αποδεχθούν το σχέδιο ειρήνης στη Βοσνία. Μητσοτάκης και Μιλόσεβιτς συζήτησαν επίσης και τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόβλημα με τα Σκόπια. Ο Σέρβος πρόεδρος επετέθη με σκληρή γλώσσα κατά του Γλυγκόροφ, ο οποίος με προκλητικές του δηλώσεις είχε θέσει θέμα αναθεώρησης των συνόρων των Σκοπίων με την Ελλάδα και τις άλλες γειτονικές χώρες. Αυτή την ώρα στην έδρα του ΟΗΕ, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας συναντάται με τους Έλληνες πρέσβεις κ. Παπούλια και Έξαρχο, τους οποίους, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μεταφέρει τη θετική απάντηση των Σκοπίων στη συμβιβαστική λύση που προωθεί η Γαλλία για να μην αναρτηθεί στον ΟΗΕ η σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας. Στα γεγονότα στις 8.30 σε ζωντανές ταυτόχρονες δορυφορικές συνδέσεις με το Βελιγράδι και τη Νέα Υόρκη, οι απεσταλμένοι του ΜΕΓΑ θα μας δώσουν όλο το παρασκήνιο των δραματικών εξελίξεων στη Γιουγκοσλαβική κρίση και στο πρόβλημα με τα Σκόπια. Στο στρατόπεδο Αυλώνος μετεφέρθη μετά από πολύωρη επιχείρηση θρίλερ η βόμβα βάρους 300 κιλών που βρέθηκε χθες τυχαία στον Πειραιά κατά τη διάρκεια εξκαφών για το υπόγειο γκαράζ. Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη, όπου διεκόπη η κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων, ενώ σε απόσταση 200 μέτρων εκενώθηκαν σπίτια και καταστήματα. Πυροτεχνουργοί του στρατού αποκόλλησαν τη βόμβα από τις λάσπες και με ειδικό γερανοφόρο όχημα την τοποθέτησαν σε φορτηγό του στρατού, που τη μετέφερε στο στρατόπεδο του Αυλώνα, όπου θα εξουδετερωθεί. Οξύνεται η διαμάχη της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, τη διοίκηση και τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ για την ανάθεση μονάδων σε ιδιώτες, τρεις ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση στη Βουλή. Ο Υπουργός Επικρατείας Ανδρέας Ανδριανόπουλος χαρακτήρισε σήμερα ως σκόπιμα υποβολημία την ενέργεια βουλευτών από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τροπολογία στη Βουλή, ζητώντας να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΗ και άλλων επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα. Και ενώ ο κύριος Μάνος κατηγορεί τη ΔΕΗ ότι οφείλει 100 δις από ΦΠΑ που δεν έχει αποδώσει σήμερα ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, υποστήριξε ότι η επιχείρηση έχει πληρώσει 8 δις περισσότερα για ΦΠΑ και το δημόσιο οφείλει ακόμη 5 δις από απλήρωτους λογαριασμούς. Η Γενόπ έχει εξαγγείλει και για απόψε από τις 7 έως τις 11 στάση εργασίας, από την οποία ενδέχεται να προκληθούν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Πειραιά. Υπέρ των θέσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ετάχθη σήμερα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών δια του Προέδρου του κ. Στράτου, ο οποίος δήλωσε σύμφωνος με το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων στη ΔΕΗ. Στόχος 2 ένοπλων ληστών έγινε σήμερα άλλο ένα αφρούρητο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, αυτή τη φορά στο Γαλάτσι. Οι ληστές με ακάλυπτα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν στην τράπεζα και με την απειλή των όπλων ακινητοποίησαν τους 40 υπαλλήλους και πελάτες, άρπαξαν 17 εκατομμύρια από τα χρηματοκιβώτια και εξαφανίστηκαν με ένα Ρενό, αφού προηγουμένως ευχαρίστησαν το διευθυντή του υποκαταστήματος. Με την εξέταση του πρώην στελέχους της Τραπέζης Κρήτης, Ιωάννη Καλαμοτουσάκη, άρχισε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας η δίκη του Γιώργου Κοσκοτά και των 29 συγκατηγορουμένων του για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Ο Κοσκοτάς, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ισχυρίστηκε ότι η κρίση του δικαστηρίου ίσως επηρεαστεί από την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς πρόκειται να καταθέσουν περισσότεροι από 200 μάρτυρες, ενώ η δικογραφία αποτελείται από 100 και πλέον τόμους. Οι Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ σφίγγουν τον κλειό γύρω από τους Σέρβους να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο των Βανς και Όουεν, επισύοντας την απειλή της άρσης του εμπάργου όπλων προς τους μουσουλμάνους. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας ανέβαλε για την επόμενη εβδομάδα τη λήψη απόφασης για την ενίσχυση των εμπορικών κυρώσεων κατά του Βελιγραδίου. Όπως μεταδίδει το BBC, στη βάση αυτής της απόφασης βρίσκεται μυστική συμφωνία Γέλτσιν-Κλίντον, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος στους Σέρβους να συμφωνήσουν στο σχέδιο λύσης του ΟΗΕ. Εξάλλου, όπως μεταδίδουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, αναχωρεί απόψε εσπευσμένος για τη Μόσχα ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς. Και ο πρόεδρος της ΑΓΕΤ, Λορέντσο Παντσαβόλτα, θα κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που θα αρχίσει να διερευνά από αύριο την υπόθεση πώλησης της τσιμεντοβιομηχανίας στην Καλτσεστρούτσι. Πρώτος μάρτυρας καταθέτει αύριο ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πέτρος Παπαγεωργίου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Ενώ έχουν κληθεί επίσης στην Επιτροπή ο υπουργός Στέφανος Μάνος και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Χριστοδούλου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στραγάκης, που μετέχει στην Επιτροπή, δήλωσε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ζητήσει να κληθεί ως μάρτυρας ο Πρωθυπουργός, τότε οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης θα ζητήσουν να καταθέσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δολοφονημένη βρέθηκε σήμερα στο διαμέρισμά της στην οδό Κωνσταντινουπόλεως η 63χρονη Παναγιώτα Πούλου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Το έγκλημα, όπως είπε ο ιατροδικαστής, πρέπει να έχει γίνει πριν από 6 μέρες, αλλά οι γείτονες μόλις σήμερα ειδοποίησαν την αστυνομία που βρήκε το διαμέρισμα αναστατωμένο. Η άτυχη γυναίκα είχε νοσηλευτεί παλαιότερα σε ψυχιατρική κλινική.
Προσοριστική ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις του Μίμη Ανδρουλάκη και Νίκου Γαλανού με το Συνασπισμό. Σήμερα η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος αποφάσισε να θέσει τους δύο βουλευτές εκτός Εκλογικής Επιτροπής και κάθε άλλο οργάνο που θα κατευθύνει την πορεία του Συνασπισμού ως τις εκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος, δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Επιτροπής, αν και είχε κληθεί. Αντιθέτως, ο κ. Γαλανός πήγε και κατέθεσε υπόμνημα, ζητώντας να υπάρξει σαφής πολιτική πρόταση του Συνασπισμού προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτή την ώρα, 5.30 περίπου λεπτά μετά τις 6. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν, οι ρεπόρτερες και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Μαρία Χουκλή. Καλό σας βράδυ.